Πάμε τώρα να γνωρίσουμε έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Ε, αγαπητό πατρινό. Γιατί Ακριβώς. γενικότερα. Ε, ο κύριος Γιάννης Δημογιάννης είναι μαζί μας, ο οποίος είναι υποψήφιος ε, δημοτικός ε, σύμβουλο στην ε, Πάτρα. Καλησπέρα. Με Καλησπέρα, τη λαϊκή συσπήρωση ναι. και τον Κώστα Πελετίδη. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε κύριε Δημογιάννη. Ε, αγαπητό σε εμάς τους ε, δημοσιογράφους, σας γνωρίζουμε μέσα από τη δράση και... Ε, κοντά στους πρόσφυγες, σας έχουμε δει πάντα, δίπλα στους ε, μετανάστες και σε άλλα θέματα. Και όσον αφορά τα αμαία και την προσβασιμότητα κυρίως, κυρίως. να ξεκινήσουμε ε, με την εξή ερώτηση. Γιατί αποφασίσατε τώρα να απολυτευτείτε? Γιατί ξέρω ότι είστε λίγο ανέντακτος. Ναι, είμαι πάντα ε, συνειδητοποιημένος και πάντα Ενεργητικό σε ό,τι έχει να κάνει ε, με τα δρόμενα της πόλης μου, ε, αλλά ήταν γεγονός ότι δεν είχα εμπλακεί μέσα από μια τέτοια ναι. ιδιότητα σε μια τόσο σημαντική για την πόλη μας διαδικασία. Γιατί ε, ήμουνα επικεντρωμένος περισσότερο στα δικά μου τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα ε, και βέβαια σε σχέση με τα μορφωτικά μου, ε, στις μου αναζητήσεις, Α το πάρουμε έτσι. Όμως ε, αυτή τη φορά ε, προβληματίστηκα προσωπικά ο ίδιος για την ευθύνη που μου αναλογεί ε, σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αναπηρική κοινότητα, μέλος της οποίας είμαι και εγώ. Και εφόσον ε, και εγώ ίδιος προσωπικά, αλλά και όλοι οι συνάνθρωποι μου βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα, αξιολόγησα την κατάσταση και εκτίμησα ότι ε, αυτά τα προβλήματα πρέπει να διευθετηθούν. Και για να διευθετηθούν είναι απαραίτητη προϋπόθεση και εμείς σαν μέλη της αναπηρικής κοινότητας να συμμετέχουμε στις διαδικασίες γιατί αυτό είναι το αυτονόητο και αυτό είναι το δίκαιο και το δημοκρατικό. Δηλαδή δεν νοείται μια σύγχρονη πολιτισμένη κοινωνία που υποτίθεται ότι ε, πρέπει να αξιώνουμε ότι είναι η πατρινή κοινωνία, ε, να μην έχει ε, προνιά και να μην έχει ε, τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον κόσμο αυτό που αντιστοιχεί στο 10% του ενεργού πληθυσμού. Mm. Ε, με άλλα λόγια, ε, το ποσοστό αυτό είναι τεράστιο ε, και για να μπορέσουμε πλέον ε, να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματα αυτά, είναι απαραίτητο και εμείς να διεκδικήσουμε τη θέση μας ε, στις διαδικασίες αυτές, ώστε να ασκήσουμε την απαραίτητη πίεση. Γνωρίζοντας και τα προβλήματα ναι. εκ των αίσου. Γιατί με τον Κώστα Πελετήδη. Λοιπόν, κατά πρώτο λόγο θα, θα αναφέρουμε την ίδια την πραγματικότητα, η οποία είναι μια πραγματικότητα δραματική σε σχέση με την καθημερινή μας ζωή. Θα το πούμε πάρα πολύ yeah. σύντομα. Ε, και θα έλεγα ότι... Τη ζωή ε, μπορείς να την αντιμετωπίσεις στις διάφορες αντικσότητες της. Όμως αυτό που δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις γιατί σε υπερβαίνει ε, είναι όταν η ίδια η κοινωνία σου συμπεριφέρεται ρατσιστικά. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι όπως καταλαβαίνετε ούτε χθεσινή ούτε προχθεσινή αρκεί να σας αναφέρω ότι εγώ στην προσωπική περιπέτεια υγείας έχω 28 χρόνια που ζω αυτή την πραγματικότητα που όμως τώρα πρέπει να αλλάξει. Γιατί ο κύριος Πελετίδης λοιπόν έτσι για τους εξής ε... πολύ σημαντικούς λόγους για μένα. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι ένας βαθιά λαϊκός ηγέτης ε, που μπορεί να σταθεί δίπλα σε αυτούς που έχουν περισσότερο ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα προβλήματά του. Και, και αυτό το έχει καταδείξει με πάρα πολλούς τρόπους. Δεύτερον, γιατί εκ της φύσης του επαγγέλματός του είναι γιατρός. Που αυτό σημαίνει το αυτονόητο. Ότι σαν γιατρός έχει την αντίληψη αλλά και την ευαισθησία να είναι πολύ πιο κοντά στα προβλήματα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν καταστάσεις υγείας. Και αλλήλω να μην είχαμε συμπαραστάτη μας κάποιον που κινείται σε αυτό το χώρο που είναι η δεύτερη οικογένειά μας. Γιατί Μάλιστα. ο γιατρός και ο φαρμακοποιός είναι η δεύτερη οικογένειά μας. Είναι αυτονόητο αυτό. Και από εκεί και βέβαια είναι θέμα εμπιστοσύνης προς το ίδιο το πρόσωπο του κυρίου Πελετίδη. Με αυτή την έννοια, ε, επειδή κουβεντιάσαμε προσωπικά, ε, πλέον έχει απόλυτη εικόνα και απόλυτη πεπίγνωση των καταστάσεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, και την ξεκάθαρη βούληση αυτά τα προβλήματα να διευθετηθούν. Και θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, έτσι. Ε, για πρώτη φορά στη δικιά μας την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, Δίνεται αυτή η δυνατότητα στην αναπηρική κοινότητα, δηλαδή στους ανθρώπους μας, που υποφέρουν από τέτοιες σοβαρές περιπέτειες υγείας, για πρώτη φορά να αντιπροσωπευθούν σε έναν δημοτικό συνδυασμό. Γι' αυτό λοιπόν ε, αναφέρω ότι... Ε, για πρώτη φορά στο συνδυασμό του κύριου Πελετίδη υπήρξε η συνειδητή δικιά του επιλογή να υπάρχει αντιπροσώπευση από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Και εννοώ ότι ε, σε αυτό το συνδυασμό υπάρχει η κυρία Ιουλία Σταθοπούλου η οποία είναι λοιμοξιολόγος-παθολόγος και μάλιστα... Ε, Ενεργή ε, πα, γιατρός που εργάζεται παρά το πρόβλημα της υγείας της καθημερινά στο ΙΚΑ δίνοντας δηλαδή ένα παράδειγμα στην κοινωνία ναι. και το ξέρετε ότι είναι ναι. πάρα πολύ σημαντικό Βέβαια. γιατί μάλιστα τυχαίνει να έχουμε και την ίδια πάθηση και υπερβαίνει τον εαυτό της προκειμένου να φανεί χρήσιμη στην κοινωνία της. Δεύτερος, ο Μιχάλης Σομπακόπουλος, ο οποίος είναι ένας πανάξιος ε, συμπολίτης που αντιμετωπίζει και αυτός τον προσωπικό του α, αγώνα εξαιτίας της Μεσογειακής Ανεμίας. Ε, και τρίτος, εγώ που αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία. Ε, από εκεί και πέρα, ε, εάν εσείς ε, έχετε εικόνα του τι παρουσιάστηκε στο Παμπελοποννησιακό στην ημερίδα που οργανώθηκε από τη Λαϊκή Συσπήρωση για να παρουσιαστούν οι δράσεις που μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί αλλά και να επεξηγηθεί ε, ο σχεδιασμός για την επόμενη τετραετία γιατί εδώ πέρα θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικές προκλήσεις και εγώ εκτιμώ και πιστεύω ότι με αυτό το σχεδιασμό ο Κώστας ο Πελετίδης και οι συνεργάτες, όλοι μαζί σε πνεύμα δηλαδή συνεργασίας, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στα προβλήματα αυτά. Ε, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρουμε ότι από την πρώτη στιγμή που ε, ξεκίνησε να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας, είστε από τους ανθρώπους που δεν το έβαλαν κάτω. Ναι. Που θέλατε να βγείτε στην κοινωνία, να μην είστε ένας άνθρωπος ο οποίος κάθεται σε ένα καροτσάκι και κάθεται μέσα στο σπίτι του. Ναι. Όμως αυτό... Και το ότι εσεί το προσπαθήσατε και το παλέψατε και θέλατε να βγείτε έξω προ την κοινωνία. Υπήρχαν ναι. κάποια εμπόδια όσον αφορά την προσβασιμότητα, την οτροπία εμά των υπόλοιπων. Ναι, ναι. Δηλαδή γενικότερα η μετακίνηση. Και η γενικότερα η κατάσταση. Θέλετε να πάτε κάπου. Θέλω να σα μιλήσω και σα ευχαριστώ κατά πρώτο λόγο που δίνετε αυτή η ευκαιρία ώστε να ακουστεί και ενώπιον των συμπολιτών μας, αυτή η πραγματικότητα ότι η κατάσταση σε σχέση με την καθημερινότητά μας είναι τουλάχιστον δραματική και δεν υπερβάλλω καθόλου. Γιατί αν θέλετε να, να δώσουμε συγκεκριμένο παράδειγμα, πείτε μου εσείς με τη δικιά σας την αντικειμενική αντίληψη πόσους ανάπηρους έχετε δει κινητικά ανάπηρους στην πόλη. Έχετε δει πολλού ανάπηρου. Όχι, δεν ναι, δεν μπορούμε. Παρά το γεγονό ότι είμαστε το 10% του ενεργού όχι, πληθυσμού. Όχι, 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 όχι λοιπόν, όχι, όχι, πουθενά. Όχι, όχι. Εδώ, λοιπόν, αυτό είναι μια κατάσταση απαράδεκτη. Βέβαια, δηλαδή, βέβαια. με ποια λογική, με τη λογική ότι ε, η υγεία σου σε, σε καθηλώνει σε μια σκληρή δοκιμασία και ένα σκληρό καθημερινό αγώνα, αλλά να μην σε καθηλώνει η ίδια η κοινωνία και όλα σε ακόμα χειρότερη κατάσταση. Γιατί υποτίθεται. Όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες δοκιμασίες θα θέλαμε την κοινωνία να σταθεί αλληλέγγυα Είναι. απέναντι Μάλιστα. σε αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, κύριε Δημογιάννη, δημογιάννη Οι, οι δράσει ναι. όμω, αυτό το οποίο ναι. πρέπει να τονίσουμε, ναι. γιατί το μήνυμα πρέπει να περάσει και να είναι ξεκάθαρο, <ΣΣ2> <ΣΣ1> ότι <ΣΣ1> <ΣΣ2> ε, ε, έχουν δρομολογηθεί πλέον ναι. κάποιε αστικές αναπλάσει, ναι. οι οποίε έχουν εγκριθεί απόλυτα με τις μελέτες και με τα χρήματα και αυτή τη στιγμή θα γίνουν ε, στην ε, άνω και κάτω πόλη ε, παρεμβάσει. Στην καθημερινότητα και, την ε, και Εκεί λοιπόν ναι. πρέπει εμείς πρώτα, σαν ανάπηροι, ναι. να είμαστε οι εγγυητέ ότι τα έργα θα γίνουν σωστά από την αρχή, με τις προδιαγραφές τις παγκόσμιες ώστε να μην χρειάζεται να γίνεται αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή να αξιλώνουμε και, και να αρχίζουμε ξέρω. από την αρχή. Αυτό είναι το γιατί Κύριε Δημογιάννη, λοιπόν. σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε. τα καλύτερα.